το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα μου. Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Άλλη μια εκπομπή «Η τέχνη σώζει ζωές». Μια εκπομπή που προσπαθεί να σας πείσει να ασχοληθείτε με την τέχνη. Γιατί πραγματικά η τέχνη σώζει ζωές. Τον φίλο μου, τον κρατερό τον Κατσούλη, εδώ στο Modus Vivendi. Εδώ στο Modus Vivendi και έχουμε τη μεγάλη, μεγάλη χαρά και τιμή σήμερα να έχουμε την κυρία Μαυροπούλου Ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Έτσι το πάμε πολύ τυπικά, βέβαια, γνωριζόμαστε. Ναι. Αλλά προκύπτει λίγο όλη αυτή έτσι η επισημότητα, προκύπτει και από το σπουδαίο έργο που κάνεις και που κάνετε, για το οποίο θα μας μιλήσει περισσότερο φυσικά εσύ και ο Γιώργος, που έχει να κάνει φυσικά με τα γράμματα, με την τέχνη των γραμμάτων, με την τέχνη αυτή την πολύ σημαντική που έχει να κάνει με τη γλώσσα μας. Και με τα παιδιά. Και με τα παιδιά. Να δούμε η τέχνη για τα παιδιά και πώς εκεί λειτουργεί. Καταρχήν θέλω να μας ετυμολογήσεις τη λέξη τέχνη. Σημαντικό. Γιατί βλέπουμε, μιλάμε με τα παιδιά για την τέχνη, έχουν γνωρίσει μορφές τέχνης, αλλά όταν τους ρωτήσει κανείς τι σημαίνει τέχνη, δεν μπορούν να απαντήσουν. Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να αναλύσει τη λέξη αυτή. Και είναι μαγική. Έχουμε ένα ομηρικό ρήμα, τεύχο, που θα πει κατασκευάζω κάτι, αλλά εκ νέου. Για να καταλάβουμε τι εννοούμε εκ νέου, το τεύχο έχει ίδια ρίζα με το τίκτο. Άρα γεννώ μέσα από την τέχνη τίκτο. Αλλά για να γεννήσω, προϋποθέτει το κετό. Mm-hmm. Και εξηγώ στα παιδιά ότι ο τοκετός έχει οδύνες, έχει 9 μήνες αυτή η προετοιμασία. Αναμονή, προετοιμασία. Όλο αυτό. Το ίδιο πρέπει και η τέχνη. Δεν είναι, πήρα, έκανα κάτι. Θέλει όλο αυτό το διάστημα της προετοιμασίας, η οδύνη του τοκετού και θα γεννήσει το νέο. Τι ωραία. Νομίζω, επειδή και ο κρατερός είναι καλλιτέχνης, το νιώθει αυτό, ότι αν μιλάμε για τέχνη και δημιουργία, είναι τίκτο, είναι τοκετός. Είναι τοκετός και είναι και, το λέγαμε παλιά, το τεύχος. Περιμέναμε το καινούριο τεύχος. Το τεύχος είναι ένα δημιούργημα καινούριο, είναι τεύχος. Ένα καινούριο δημιούργημα, κάτι που γεννήθηκε καινούριο. Το νέο τεύχος του περιοδικού, το νέο τεύχος. Αυτό το τεύχος. Καταλαβες. Και το τέξτ. Το και κείμενο το είναι τεύχο, γιατί κάθε κείμενο καινούριο είναι μια δημιουργία για να γράψεις ένα κείμενο. Στον Όμηρο το χρησιμοποιεί, τεύχια είναι τα όπλα. Αλλά τα όπλα των πολεμιστών ήταν ξεχωριστές κατασκευές για κάθε έναν χωριστά. Και έργο τέχνης. Ήταν έργο τέχνης. Κάποια τα έχει κάνει ο ύφεσος, τα είχαν κάνει σπουδαίοι γλύπτες. Γι' αυτό τα λέει τεύχια. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουν και τα παιδιά τη διαδικασία της τέχνης. Τώρα αυτή η προετοιμασία πώς θα γίνει, από πού θα ξεκινήσει το παιδί. Για να φτάσει και αυτό. Σε ποια ηλικία μπορεί το παιδί να αντιληφθεί όλα αυτά τα πράγματα. Όταν λέμε λοιπόν τέχνη, να δούμε μορφές τέχνης που είναι κοντά στο παιδί. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας, πείτε, τέχνες για παιδιά. Θέατρο, μουσική, χορό. Ναι. Έτσι ξεκινούν τα παιδιά. Τέχνες, αυτές που είναι πιο διαδεδομένες στην εποχή μας και αυτές που είναι πιο εύκολα κατανοητές. Σε αυτή την ηλικία είναι αυτές. Να δούμε τώρα οι αρχαίοι τι προτείνουν. Καταρχάς μουσική από 5 χρονών. Βασική, από 5 χρονών. Ακόμα και οι λάκωνες που ξέρουμε όλοι ότι ασχολούνται πιο πολύ με τις πολεμικές τέχνες είναι και αυτές. Mm-hmm. Πρώτα ξεκινούν με τη μουσική τέχνη, μουσική παιδεία και μετά θα πάνε στις πολεμικές τέχνες. Να καλλιεργηθεί η ψυχή.
Άρα μουσική είναι το πρώτο για όλους. Την οποία δεν τη σταματούσαν ποτέ σε όλη τη διάρκεια των σπουδών. Αθηναίοι, όπως όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, αν διαβάσει κανείς Πλάτων, Αριστοτέλη, η μουσική παιδεία είναι το Α και το Ω. Γιατί, ξαναλέω, αγγίζει την ψυχή, είναι το πρώτο εργαλείο που μπορεί να αγγίξει την ψυχή και πρέπει να την αγγίξει από πολύ μικρή ηλικία. Όπως λέει ο Πλάτων, ήταν εύπλαστη η ψυχή του ακόμα. Και εκεί πρέπει να ρυθμίσουμε το ήθος δια της μουσικής. Οπότε έχει πάρα πολλά. Μάθαιναν και χορό βέβαια, γιατί συνδέεται πολύ και με την πολεμική τέχνη. Και την υγεία βέβαια. Άρα μουσική. Τώρα έρχονται και τα γράμματα. Μουσική, συγγνώμη, να παίζουν και μουσικό όργανο. Να παίζουν, απλά όχι μόνο να ακούσει. Να έτσι, ναι, όχι μόνο να κάθεται να ακούει μουσική. Ναι. Και να τραγούδι. Σήμερα πιο πολύ βάζουν κάποια CD και ακούνε μουσική. Όχι, να δεν παίξει, ήταν, δεν να παίξει λύρα. Να παίξει λύρα. Η λύρα ήταν στα σχολεία, το εκπαιδευτικό ήταν το έγχορδο, ήταν ειδικά η λύρα. Ευτυχώς τώρα γίνονται προσπάθειες να αναβιώσει η λύρα και θα έχουμε την ευκαιρία σε λίγα χρόνια να μαθαίνουν τα παιδιά μας και παρτιτούρες κυκλοφορούν και συνθέσεις έχουν ξεκινήσει και γίνεται έργο στη λύρα. Λοιπόν, άρα το ένα είναι δια της μουσικής. Τώρα έρχονται τα γράμματα. Από μικρή ηλικία, όπως και εδώ. Αλλά ήξεραν ότι οι λέξεις έχουν ιδιαίτερη δύναμη και σας να διαβάσω μια ωραία φράση. Λέει ότι το φιλόκαλον περί τας λέξης συνανθεί με τις μικρές ηλικίες. Δηλαδή, από μικρή ηλικία πρέπει να αγαπήσει τις ωραίες λέξεις. Φιλόκαλος περί τας λέξης. Να ακούσει ωραίες λέξεις. Να τις προφέρει, να τις χρησιμοποιήσει. Οπότε εδώ έρχεται η δικιά μας η δουλειά τώρα, λόγω με τη γλώσσα που φέρνουμε στα παιδιά, υπάρχει ελληνικά κείμενα. Η γιατί δικιά δεν υπάρχει. Σου δουλειά θέλω ναι, να πω ναι. με τη σχολή φρονήν ναι, που έχεις τη σχολή φρονήν, και αυτό πόσα σε χρόνια, τόσο... Πόσα χρόνια είναι, όσα χρόνια σε ξέρω εγώ ασχολείσαι. Πολλά. 30, ξέρω εγώ. Πολλά χρόνια. Να μαθαίνεις αρχαία ελληνικά στα παιδιά από την πιο τρυφερή του ηλικία. Εγώ το θεωρώ λειτουργήμα, το θεωρώ σπουδαίο. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να σε στηρίζω και να το λέω αυτό. Ευχαριστώ. Το ξέρω πάντα και η Γιώ και ο κύριος Κρατηρός με καλέσει και σε άλλη εκπομπή. Τα έχουμε πει. Ναι, γιατί είναι η βάση. Οπότε είναι η βάση. Τώρα, έτσι, να μαθαίνουν ωραίες λέξεις από τα μικράτα τους. Σε μια εποχή που σήμερα τα παιδιά από τα μικράτα τους βάζουν και ακούνε μια τηλεόραση που έχει τις λέξεις αυτές που έχει. Ένα... Κακό είχα, θόρυβος. Οι γονείς μιλάνε με μια γλώσσα. Φτωχό λεξιλόγιο, φτωχά νοήματα, αλλά θέλω να πω προσέξτε το φιλόκαλον, γιατί η τέχνη ουσιαστικά τι είναι, το φιλόκαλον. Πώς καλλιεργείται όμως η φιλοκαλία σε ένα παιδί, δεν θα πάμε κατευθείαν. Εντάξει, θα έρθει το θέατρο, αλλά θέλω να πω, αφήνουμε αυτά που είναι κοντά, η διαδρομή. Σου λέει η μουσική. Οι λέξεις που θα ακούσει από τη μαμά του, που θα ακούσει από τους δασκάλους, από τον περίγυρο, είναι το πρώτο βήμα προς το κάλος. Και μετά θα φτάσουμε να κάνουμε όλα τα άλλα. Και αυτό, όπως έλεγα και στον Γιώργο, η γραμματική που γνωρίζουμε και λέμε διδάσκεται ένα παιδί, η πρώτη γραμματική που γράφτηκε είχε τον τίτλο «Γραμματική τέχνη». Γιατί και αυτό είναι τέχνη. Και το ξεχνάμε, δηλαδή αφήνουμε, που και αυτό το αφήνουμε. Γραμματική τέχνη, λοιπόν, λέει ο Διονύσιος ο Θράκης. Το να αρχίσω, να γράφω, να συνενώσω τις συλλαφές, τις λέξεις, τις προτάσεις, οι πρώτες να γίνει κείμενο. Αυτό είναι μεγάλη τέχνη. Πάρα πολύ μεγάλη τέχνη. Παρομοιώσεις, μεταφορές, να έρθουν μετά εικόνες. Αυτό κι αν είναι τέχνη. Να γράψω ένα κείμενο. Η ήχη λοιπόν που θα ακούσω. Άρα γραμματική τέχνη. Το φιλόκαλο λοιπόν μέσα από τον πλούτο των λέξεων. Απ' την άλλη μας λένε ότι αυτός που δεν έχει κάλος γούστο. Γιατί δεν έχει. Στα αρχαία δεν λέγεται κακόγουστος που τον λέμε σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς με κακόγουστο. Λέγεται απειρόκαλος. Δηλαδή δεν έχει πείρα, δεν έχει πείρα του καλού, του ωραίου. Άρα δεν δείχνουμε στα μικρά παιδιά από πολύ μικρή ηλικία το ωραίο. Πώς θα το δείξουμε. Ξαναλέω. Οι λέξεις είναι το πρώτο που θα ακούσει και αγγίζει την ψυχή. Η μουσική. Μετά η κίνηση, θα έρθει ο χορός. Άρα ξεχνάμε βασικά πράγματα. Γι' αυτό στη σχολή βάλαμε και την καλλιγραφία. Γιατί εκτός από τις ωραίες λέξεις. Έρχονταν τα παιδιά και έγραφαν πολύ άσχημα γράμματα. Γιατί από το σχολείο δεν. Εντάξει, έχει αφαιρεθεί η καλλιγραφία. Θεωρείται περιττό. Αλλά και αυτό πάλι είναι το κάλος. Θέλω να πω εδώ ότι στην καλλιγραφία τα γράμματα έχουν συγκεκριμένα σχήματα. Δεν κάνω όποια μουτζουλιά θέλω εγώ και το θεωρώ Α, το θεωρώ Β, το θεωρώ Γ. Έχουν συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να τα γράψεις για να είναι Β, να είναι Γ, να είναι Δ. Έτσι, εκεί μαθαίνεις γεωμετρία πια. Μαθαίνεις τα σχήματα, μαθαίνεις τα τρίγωνα, μαθαίνεις τα παραλληλόγραμμα, μαθαίνεις τους κύκλους. Πολλά. Δηλαδή,
Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι απλό. Είναι πράγμα. Μεγάλη γνώση η καλλιγραφία. Και είναι... απολεπτή κινητικότητα και συντονισμό χέρι, εγκεφάλου, είναι όλα. Mm-hmm. Και γεωμετρία και όλα. Γι' αυτό όλο έδινα πολύ μεγάλη σημασία. Θα ξεκινήσουμε τα γράμματα, άρα καλλιγραφία. Μετά να πάμε στο κάλλος των λέξεων, μετά να πάμε στη γραμματική τέχνη και σιγά 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 να δομηθεί αυτό. Να μην είναι απειρόκαλος. Γιατί άμα είναι απειρόκαλος, δεν θα γεννήσει ψυχή. Θα γυρίσουμε μετά στο τίκτο. Λέει ο Πλάτων ότι τι είναι ο αίρος, τόκος εν καλό. Γεννάει και το σώμα και η ψυχή, αλλά εν καλό. Γι' αυτό ασχολούνται τόσο πολύ με το κάλλος. Πρέπει οπωσδήποτε στα παιδιά να καλλιεργήσουμε το κάλλος. Τώρα βάλτε όλα αυτά που λέει σε ένα περιβάλλον που δίπλα σου θα έχει αγάλματα. Που θα έχει κάνει ο Φιδίας οι ανάλογοι γλύπτες, με τη χρυσή τομή, με τις χρυσές αναλογίες, με τις ωραίες, και θα περνάς, ας πούμε, σε μια πόλη μέσα που θα είναι αυτά τα αγάλματα, αυτοί οι ρυθμοί των σπιτιών, με τους κίονες έτσι, με την αναλογία τάδε. Για το κάλλος έχει τεράστια δύναμη. Ενώ τώρα τα δικά μας τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον, μάλλον, δεν είναι τόσο καλό. Βλέποντας πλην το βιβλίο αυτό εδώ πέρα. Το διαλεχθόμενο ελληνικό. Το διαλεχθόμενο ελληνικό, το οποίο θα φορέσει το γυαλάκι μου αυτό που την έλεγε στο Παναγιώτη. Που λέει για μαθητές 6 με 12 ετών. Και έτσι ξεφυλίζοντας, αυτό που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι είναι ένα βιβλίο που εμπεριέχει το παιχνίδι. Έχει παντού, ναι. Από την αρχή συνομιλούν, παίζουν τους μύθους του Εσώπου, έχει θεατρικά δρόμενα. Και αυτός είναι μάλλον και ο τρόπος. Ο πλέον ενδεδειγμένος. Για να αγγίζει το παιδί. Γιατί παιχνίδι. Και όλους μας, θα έλεγα εγώ. Δεν είναι μόνο για το παιδί, γιατί εγώ βλέπω από τη δική μου τη δουλειά και υπάρχει πια και η επιστήμη που το έχει αποδείξει, ότι όλοι μας μαθαίνουμε πολύ πιο εύκολα όταν παίζουμε. Έτσι. Και δεν αισθανόμαστε εγκλωβισμένοι ή με το παιχνίδι φεύγει η αγωνία. Αμέσως. Και μένει μόνο η ουσία. Η χαρά. Η χαρά το παιδί. Άλλωστε και όταν παίζετε εσείς το ποιείτε, τι λες τώρα, αυτό παίζω. Παίζω λέει στη σκηνή. Πόσες φορές το έχουμε πει. Ότι άμα λείψει η χαρά, δεν μπορεί να προκύψει. Δεν μπορεί να προκύψει. Μα και θα πει, τι λέμε, παίζει στη σκηνή. Πού παίζει, πού παίζει, λέμε. Το παιχνίδι. Και η χαρά για το παιδί, αλλιώς δεν θα μάθει. Η ρίζα του παιδιού και του παιχνιδιού είναι ίδια. Έτσι. Άρα το παιδί πρέπει να παίξει. Ξεκινάει με το παιχνίδι και ο Πλάτων το λέει. Μεταπαιδιάς διδάσκειν. Το λέει. Μετά όμως λέει διδάσκειν τα αναγκαία. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα αναγκαία. Δηλαδή εκεί. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορία. Γι' αυτό επιμένω τώρα πώς θα ξεκινήσουν. Γονείς με παίρνουν, μιλάμε από μικρή ηλικία, αλλά από πού. Γιατί αφήνουμε αυτά και πάμε κατευθείαν, κάνουμε άλματα. Έχω ακούσει ακόμα και φιλοσοφία για παιδιά. Δεν είναι ακόμα. Θα προετοιμαστεί το παιδί και μετά θα έρθει η φιλοσοφία στα 14-15. Αλλά και η φιλοσοφία θέλει μια προετοιμασία για να φτάσει εκεί. Δηλαδή βιαζόμαστε. Όλα τα άλλα, γι' αυτό λέω, βιαζόμαστε, θα κατεβάζουμε πολλά πράγματα, θα κατεβάζουμε σε μικρή ηλικία και βλέπουμε να κατεβαίνουν όλα σε μικρή ηλικία και μετά τα παιδιά να σταματάνε. 7, 8, 10 χρόνια σταματάνε πολλές δραστηριότητες και στο γυμνάσιο μπορεί να έχουν μία ή καμία. Mm-hmm. Γιατί δεν έχουν αρχίσει και δεν έχουν κάνει τη διαδρομή. Γι' αυτό επιμένω, ναι, θέλει σωστά βήματα. Γι' αυτό είπαμε από τα γύρω, τα κοντινά, μην τα προσπερνάμε αυτά. Αυτό είναι η τέχνη της παιδείας τώρα. Ναι, ψάχνω αυτό το όταν το πρωτοδιάβασα, αυτό το αναγκαία, δηλαδή που μου καρφώθηκε στο μυαλό. Το αναγκαία που σήμερα κάνουν ένα σωρό μη αναγκαία πράγματα στο σχολείο, μαθαίνουν ένα σωρό μη αναγκαία. Πολλά μη αναγκαία σε λάθος, πες με παιδιά. Μπορώ να σου πω πολλά. Πολλά μη αναγκαία. Πώς ανοίγει η καφετιέρα. Είναι μάθημα, είναι σε σελίδα. Είναι μέσα στα μαθήματα. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ακριβώς. Πρέπει να είναι μάθημα στο σχολείο για το ποιο κουμπί πατάς για να ανοίξει την καφετιέρα. Έχουν βγει πολλά. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καν η κρίση το τι είναι και τι όχι. Οπότε υπάρχει απλώς μια γενικότερη κατεύθυνση. Πολυμάθεια. Ενώ πάλι στα αρχαία έχουμε διαφορά. Πολυνοή. Πώς το παιδί θα σκεφτεί, που θα μάθει να σκέπτεται. Και όχι απλώς να μαθαίνει πολλά. Και ένα θέμα με τα αρχαία είναι ότι μπορούμε να σκεφτούμε ετοιμολογώντας, όπως είπαμε, τις λέξεις. Τίποτα δεν είναι παπαγαλία στα αρχαία. Ακόμα και οι κανόνες της γραμματικής όλα ερμηνεύονται. Τα πάντα ερμηνεύονται. Ναι, και, ενώ και, ναι. Έτσι όπως διδάσκεται σήμερα η γλώσσα και η επίσημη δηλαδή η γραμμή είναι περιγραφικά. Να περιγράφεις το παιδί και να μην το ερμηνεύεις τίποτα. Γι' αυτό βγήκε η γραμματική, βγήκε το συντακτικό. Θα δείτε, παλιά είχαμε το τετράδιό μας, είχαμε το βιβλίο μας. Η τάση αυτή μοντέρνα είναι περιγράφω μόνο. Αλλά δεν το εξηγώ. Ενώ. Γιατί είναι έτσι και η ζωή μας.
Είναι περιγραφική. Δεν υπάρχει ουσία. Δεν ερμηνεύω. Δεν υπάρχει συμμετοχή, υπάρχει έτσι, περιγραφή. Αυτό. Και μαθαίνουν να λειτουργούν έτσι τα παιδιά. Δηλαδή, συνδέονται λοιπόν όλα. Γι' αυτό λέω. Ο τρόπος αυτός τώρα ο ελληνικός είναι άλλος. Όλα να ερμηνεύονται. Ακόμα το πολυτονικό που μαθαίναμε παλιά, γιατί μακρόπροβραχαίος περισπάται, υπάρχει λόγος. Γιατί να βάλω δασία, γιατί να βάλω την ψηλή, γιατί να το γράψω με ήτα ή με έψιλον. Τα πάντα. Όλα. Στη γραμματική, κανόνες, όλα. Ερμηνεύονται. Εδώ τώρα που λες το πολυτονικό, αυτό ήταν ένα έγκλημα. Η επιβολή του μονοτονικού διανόμου ήταν ένα έγκλημα. Έτσι. Χάσαμε συνάψη από τον εγκέφαλο, χάσαμε δεσμούς με τη γλώσσα, χάσαμε να ξέρουμε τι λέει αυτή η λέξη. Τον πολιτισμό μας. Και τον βρίσκουμε, δηλαδή ευκολότερα ένα παιδί μπορεί να καταλάβει γιατί λέμε Helios και Helicopter στα αγγλικά. Γιατί δηλαδή, για να βρει αν παίρνει δασία, ας πούμε, το ήλιος και το ελικόπτερο, πρέπει να πάει στην αγγλική. Μέσω της ελληνικής μαθαίνει καλύτερα και τις ξένες γλώσσες, κατανοεί τα πάντα. Γιατί ερμηνεύονται, ξαναλέω, ερμηνεύονται. Αν δεν ανατρέξεις τα αρχαία ελληνικά, δεν μπορείς να ερμηνεύσεις τίποτα ούτε στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά τους, στα γαλλικά τους, άλλες γλώσσες. Να σε ρωτήσω για την ειδικότητά σου. Ένα παιδί που θα μάθει αρχαία ελληνικά, θα είναι πιο εύκολο μετά να μάθει άλλες ξένες γλώσσες? Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Και από τους ξένους, γι' αυτό διδάσκουν αρχαία ελληνικά σε μικρές ηλικίες, ειδικά η Αγγλία έχει κάνει πολλές έρευνες αυτό. Και πολλά βιβλία αρχαίων ελληνικών για μικρά παιδάκια έχουν κυκλοφορήσει πολλά. Στην Αγγλία. Δηλαδή, να πούμε στους γονιούς δηλαδή, που μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι το να στείλουν το παιδί τους να μάθει αρχαία ελληνικά δεν το κάνουν μόνο για να μάθει αρχαία ελληνικά το παιδί. Όχι, για να μάθει ευκολότερα τις ξένες γλώσσες αργότερα, αν θέλει να ακολουθήσει μια τέτοια κατεύθυνση. Γιατί και αλλιώς παπαγαλία είναι. Όπως είπες, το γιατί να γράψω έτσι το ήλιος, γιατί να γράψω το helicopter και άλλα πολλά. Η ορθογραφία του γράφανε σήμερα, είχαν το Ράινο, η δική μου γη. Τι είχανε? Ράινο, ρινόκερος. Άρ, γιατί να βάλει το H μαζί? Γιατί άμα δει ότι το ελληνικό το ρο είχε το πάντα ρο, δασία. Δασία, ναι. Γιατί έτσι το προφέρουμε ζεστά, βγάζει μια άχνα μαζί. Άλλο το ελληνικό το ρο και άλλο δηλαδή μια λέξη από R αγγλική. Είναι άλλο ήχος. Εδώ τώρα για το προφέρουμε πάμε στη τέχνη του κρατερού που αυτά θα πρέπει να τα μάθαιναν και ηθοποιοί. Η ορθοφωνία. Ποτέ. Δεν το μαθαίνατε. Ορθοφωνία μαθαίνατε. Ναι. Απλώς η ορθοφωνία που μαθαίναμε εμείς, που είμαι σίγουρος ότι ο καθηγητής μας ξέρει πολλά περισσότερα από αυτά που προλάβαινε να μας διδάξει, γιατί ήταν υπέροχος, ήταν, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, αναγκαία, χωρίς να είναι όμως, χωρίς να καλύπτει τα αναγκαία. Γιατί ήταν στην προσπάθειά του να διορθώσει εκφορές λόγου που είχαμε, που μπορεί να υπήρχαν θέματα ταχυγλωσίας, ταχυλογίας, συριστικά σύμφωνα. Να μην παίρνει καλή ανάσα ο άλλος. Ναι, οπότε... Δεν έφτανε στη λεπτομέρεια. Έχοντας πάρα πολλούς ανθρώπους απέναντί του και πάρα πολύ λίγη ώρα, ήταν μάλλον πολύ δύσκολο. Έμενε στην επιφάνεια. Όπως όλα, δεν φτάνουμε στην εντέλεια, στην τελειότητα, να φτάσουμε στη λεπτομέρεια. Ναι, γιατί γι' αυτό όμως ξεκινούσε η παιδεία από αυτή την ηλικία. Ώστε να τα ξέρουν, ναι, δεν μπορούν να τα διορθώσουν όλα. Όταν φτάσεις 17-18 χρονών, μπορεί να πας να κάνεις, να μάθεις μια άλλη, να μάθεις μια τέταρτη, πέμπτη τέχνη, εν τέλει, όταν μάθει τις άλλες, τότε όντως μπορεί να μην χρειάζεται, τότε πιθανότητα να μην χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Εάν όμως μέσα σε 3 χρόνια, που είναι μια δραματική σχολή, ή 5 ή 6 χρόνια, που μπορεί να είναι μια πανεπιστημιακή σχολή, τι θα το μάθεις? Αυτό πρέπει να γίνεται. Δηλαδή, ελληνικά δεν προλαβαίνεις να μάθεις, σίγουρα όχι. Πόσο μάλλον να μάθεις και το αντικείμενο της επιλογής σου. Είτε είναι τέχνη είτε είναι επιστήμη. Αυτό έπρεπε να γίνει στο δημοτικό, ορθοφωνία, μέσα από την ανάγνωση. Δηλαδή, μεγαλύτερη έτσι, σημασία στην ανάγνωση. Διαβάζουν τώρα τα παιδάκια, αλλά απλώς διαβάζουν. Δεν ασκούνται στη σωστή ανάγνωση. Η σωστή ανάγνωση έχει ρυθμό, έχει ταχύτητα, να παίρνει σωστές ανάσεις, να μπορεί ο εγκέφαλος να οξυγονώνεται. Οι παύσεις, όλα. Η παύση τελεία είναι τελεία, είναι έτσι. Μεγαλύτερη, το κόμμα είναι μικρότερη παύση κλπ. Κλπ. Το θαυμαστικό. Εκφέρεται, το ερωτηματικό εκφέρεται, αλλάζουμε τον τόνο της φωνής μας, τη χρειά της φωνής μας. Έτσι δεν είναι όλα. Έτσι έπρεπε να φτάνουν στις σχολές, δηλαδή να ανασκημένοι, οπότε εκεί να μπορέσει να πάει στην τελειότητα να φτάσει. Ναι, γιατί εκεί αν πια τώρα... είναι μια μορφή εξειδίκευσης κάπως, εάν έχεις κάνει από τα πέντε σου όλα αυτά. Έλεγε ο Κορνήλιος Καστοριάδης ότι και από τους τοίχους
τους τοίχους ομικρονιώτατο, των σπιτιών μιας πολιτείας, εκπαιδεύεται ο πολίτης την ώρα που περνάει από αυτήν. Βέβαια, γι' αυτό λέμε, ξαναγυρίζουμε και στο... Και το λέω λοιπόν, φαντάσου λοιπόν τι έβλεπε, τι τοίχους έβλεπε ο αρχαίος που ζούσε στην αρχαιότητα στην Αθήνα, στις πόλεις που είχε αυτά τα κτίρια με τα μαρμάρινα, με το κάλος, και σήμερα περνάς από πόλεις που είναι μουτζουρωμένες, οι τοίχοι γράφουν συνθήματα όπως να είναι ό,τι να είναι. Συγγνώμη, δεν βλέπεις καν από που περνάς. Είναι ακόμα, δεν κοιτάμε. Ακόμα, δεν θες να κοιτάξεις, δεν προλαβαίνεις να κοιτάξεις, δεν σε ενδιαφέρει να κοιτάξεις, έχεις προαποφασίσει ότι δεν έχει νόημα να κοιτάξεις. Προχωράς και πας κάπου που έχεις αποφασίσει χωρίς να υπάρχει αίσθηση της διαδρομής. Έτσι κι αλλιώς. Και όμως επειδή οι πόλεις οργανώνονταν, φτιάχνονταν με ένα σύστημα που και ο Πλάτωνας είχε βρει, οι ρημοτομίες τους, δηλαδή πόσο θα είναι το πράσινο, πόσο θα είναι το κτίσμα, πόσο θα είναι το μάρμαρο, πού θα είναι τα γάλματα και πόσα θα είναι, ποιες αναλογίες θα έχουν αυτά. Αυτά για κάποιον λόγο τα είχαν κάνει. Δεν τα είχαν κάνει έτσι. Το κάλος, για να είπαμε. Το κάλος. Τίκτη μετά η ψυχή. Και θα βγουν τεύχοι. Και θα βγουν τεύχοι. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι έδινα σημασία σε όλα αυτά. Θέλω να μου πεις ποιο ήταν το αντικείμενο του διδακτορικού σου. Το διδακτορικό ήταν αυτό ακριβώς που παρατηρούσα, ότι πόσο πολύ επηρεάζει η γλώσσα, η αρχαία ελληνική, με όλα αυτά τα στοιχεία που έχει, τον πλούτο, την οργάνωση, τη λογική της, να δούμε πώς επηρεάζει την ψυχοδιανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Δηλαδή και διανοητικά, στο γνωστικό επίπεδο και ψυχικά. Και επειδή είναι μεγάλο το εύρος βέβαια, εμείς είδαμε γλωσσική ανάπτυξη, αλλά ξέρουμε ότι όταν έχουμε γλωσσική ανάπτυξη θα έχουμε οπωσδήποτε και διανοητική, γιατί η γλώσσα επηρεάζει σίγουρα όλους τους τομείς. Άρα ο τίτλος ήταν ψυχοδιανοητική, αλλά ερευνήθηκε γλωσσική ανάπτυξη και από εκεί φάνηκε η διανοητική. Και το θέμα τώρα των αξιών και του... Το κείμενο το ίδιο πλέον. Περάσαμε στα νοήματα για να δούμε αν αυτό μπορεί να επηρεάσει την ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Το ψυχοδιανοητικό δηλαδή. Ξεκινήσαμε από το ηθικό γιατί είναι και μετρήσιμο. Το ψυχή είναι γενικό. Αλλά πάλι από ηθική, άμα οριμάζει ηθικά, θα επηρεαστούν πάλι και όλα τα άλλα. Οπότε ήταν σε δύο τομείς. Γλωσσικά είδαμε αλλαγές με ένα χρόνο που διδάχτηκαν τα παιδιά στην έκτη δημοτικού. Όχι στη σχολή μας, αυτό έγινε σε σχολεία έξω για να συγκριθούν να είναι ομοιογενείς οι ομάδες. Μία ομάδα που ακολουθούσε το σχολικό πρόγραμμα της έκτης και μία ομάδα η οποία ήταν έξτρα. Σε τρία σχολεία ιδιωτικά και δημόσια που έκαναν μία ώρα την εβδομάδα. Δεν έκαναν κάτι πάρα πολύ, μόνο μία ώρα. Αλλά πηγαίναμε αυτό που λέγαμε, να ερμηνεύσουμε όλα όσα είχαν μάθει τόσα χρόνια. Ποια ήταν διαφορά δηλαδή, ερμηνεύονται. Με παιδιών μεταξύ. Και φαινόταν αμέσως. Μέσα σε ένα χρόνο είχαν μετρηθεί οι ομάδες στην αρχή, πριν τη διδασκαλία και μετά. Στην αρχή ήταν λοιπόν ισοδύναμες, δεν είχαμε στατιστικές διαφορές. Μετά από ένα χρόνο εκτοξεύονταν. Η γραμματική, το συντακτικό, ο ορισμός των λέξεων, η κατανόηση, ο πλούτος λεξιλογίου, ανέβαιναν όλα. Η σκέψη. Μετά από αυτό φαινόταν μπορούσε. Τα ελέγχαμε ένα-ένα, με σύνθεση, να μπορεί να συνθέσει, να αναλύει. Όλα. Οπότε όλο αυτό δείχνει γλωσσική ανάπτυξη. Η γλωσσική αυτή ανάπτυξη επηρεάζει μετά και την αντιληπτική ικανότητα και την αυτοεκτίμηση όμως του παιδιού. Αρχίζει να αγαπάει τη γνώση. Δηλαδή μετά τους ρωτούσαμε γιατί ας πούμε, χρειάζεται ορθογραφία. Τα άλλα παιδιά δεν έχουν καταλάβει. Στην έκτη δημοτικού, μάλλον περί τι φαινόταν. Τα άλλα μπορούσαν και να το. Βέβαια, έλεγαν. Και όχι μόνο χρηστικά, δηλαδή στα άλλα τμήματα μας έλεγαν για να πάρω καλό βαθμό, γιατί πρέπει. Μάλιστα. Πολύ χρηστικό. Πρακτικά. Πρακτικά πράγματα. Γιατί και μετά μαθαίνει ο άνθρωπος και έτσι να σκέπτεται στη ζωή του. Λέει, το κάνω γιατί μου χρειάζεται, γιατί θα μου βάλουν βαθμό, γιατί. Οι άλλοι όμως, κάτι θα κερδίσω, άλλο πνεύμα. Πήγαιναν μετά σε αξίες και για τον εαυτό τους δηλαδή. Καταλάβαιναν και για τον εαυτό τους, αλλά και ευρύτερα. Να πούμε ότι αυτό το διδακτορικό έγινε στο. Αυτό έγινε στο παιδαγωγικό, στο καποδιστριακό εδώ των Αθηνών. Των Αθηνών. Έτσι, με την κυρία Μαρία Τζάνη που ήταν υπεύθυνη, επιβλέπουσα. Μαρία Τζάνη. Εγώ την είχα στο μεταπτυχιακό. Δύο χρόνια ήταν μαζί μου. Η ίδια έχει μεγάλη αγωνία και αγάπη και για τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Οπότε στήριξε και το θέμα. Ναι, γιατί θέλω να πω ότι από ένα ελληνικό κεντρικό πανεπιστήμιο, βασικό πανεπιστήμιο της χώρας έχει βγει αυτό. Mm-hmm. Και ρωτώ λοιπόν, γιατί οι κυβερνώντες, οι εκάστοτε, δεν παίρνουν τα πορίσματα αυτών των διδακτορικών που κάποιοι άνθρωποι πασχίζουν για να τα κάνουν.
να δουν αυτό εδώ πώς θα βοηθήσει τους πολίτες μου να τους κάνει καλύτερους πολίτες. Ναι. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι περιουσία τώρα του ελληνικού λαού. Υπάρχει, τα διδακτορικά ναι. των αυτό. Φοιτητών είναι πλέον πνευματική περιουσία του ελληνικού λαού. Είναι στο διαδίκτυο, είναι ψηφιακά το όλα. Και πρέπει να συνεχιστούν οι μελέτες αυτό. Γιατί γίνονται τα διδακτορικά, αν δεν έχουν εφαρμογή. Αν είναι μόνο για το χαρτί, για τι να είναι μόνο για να, να γράφουν. Δηλαδή γίνονται. Θα έπρεπε να έχει εφαρμογή. Να τα παίρνουν οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα, οι κυβερνώντες, αυτοί μπορούν να το εφαρμόσουν αυτό και να δουν αυτό εδώ πέρα. Πού μπορώ να το εφαρμόσω και τι μπορώ να πετύχω από το διδακτορικό. Κανονικά πρέπει να πάει να τούτο. Μα καταθέτουμε προτάσεις στο τέλος. Προτείναμε. Αυτό είναι σημαντικό είναι ότι εφόσον υπάρχουν όλες αυτές οι μελέτες και όλες αυτές οι έρευνες, νομίζω ότι το θετικό κομμάτι είναι πώς να βρεθεί ο τρόπος να έρθουμε κοντά σε. Στο διδακτορικό προτείνουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, γιατί. Μία από τις ερωτήσεις ήταν στην Επιτροπή. Ήδη στο Δημοτικό έχουμε πάρα πολλά. Είναι δυνατόν να βάλουμε και αρχαία. Έχουμε δύο γλώσσες ήδη. Θα μπει και αρχαία. Δηλαδή θα ακούγεται τρομακτικό. Δεν χρειάζεται. Μέσα στην ελληνική γλώσσα η διδασκαλία πρέπει να εμπλουτιστεί. Δηλαδή αυτό το ερμηνευτικό μοντέλο που σας λέω μπορεί να μπει χωρίς να αλλάξει καν το ορολόγιο πρόγραμμα. Απλώς οι καθηγητές θα εξηγούν κάποια πραγματάκια παραπάνω. Θα ετοιμολογούμε τις λέξεις, θα εξηγούμε γιατί αυτή γράφεται με γιώτα, αυτή με ήττα. Θα εξηγούμε γιατί ο άρρωστος είναι με δύο ρο ενώ ο εύρωστος με ένα. Αυτά τα μαθαίνουν όλοι οι παπαγαλία. Ποιος ξέρει γιατί οι μισές λέξεις γράφονται με δύο ρο ή μία με ένα. Υπάρχει ένας απλούστατος κανόνας. Και τελειώνει η υπόθεση. Αντί να παπαγαλίζω όλες τις λέξεις, είναι δυνατόν. Θέλω να πω, αυτό λέμε. Βάλτε ερμηνεία στα σχολεία από την πρώτη δημοτικού. Πολύ εύκολα μπορείς να εξηγήσεις πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε τώρα, είπες τη λέξη ετυμολογία. Εγώ τη θεωρώ μια λαμπρή. Σελίδα της ελληνικής γραμματικής, της ελληνικής ορθογραφίας, που μπορεί να γίνει άνετα παιχνίδι. Παιχνίδι, μαγεύει τα παιδιά από την πρώτη μέρα. Να γίνει παιχνίδι. Δηλαδή να λέει ο ένας μια λέξη και να προσπαθούν να βρουν σχετικές λέξεις με την ίδια ρίζα ή αυτό και να μπορούν να βρουν 50 λέξεις μέσα ναι, στο ναι, πολλά, στο πολλά μπορεί να γίνουν. Και να καταλάβουν πώς σχετίζονται δύο λέξεις που φαινομενικά μπορεί να είναι και άσχετες μεταξύ τους. Έτσι. Δεν πάει το μυαλό τους, ναι, σε πολλές λέξεις ότι μπορεί. Κι όμως, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει, όχι το μάθημα, δεν υπάρχει ούτε το δευτερόλεπτο στην ετυμολογία. Αυτό λέμε, ότι γίνεται. Δεν υπάρχει πεδίο εφαρμογής μετά. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι πολλαπλό και πολύπλοκο. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι είναι να έρθει κανείς σε επαφή, καταρχάς. Δηλαδή, να το καταλάβει. Να μπορέσει να βρει ένα τρόπο να βρει την ειρήνη. Όχι, φαίνεται. Τα εξηγούμε σε λίγο στο διδακτορικό με την έννοια. Φαίνεται ότι ορθογραφία θα ετοιμολογώ. Δηλαδή, όταν του λες χαίρεται και δεν του εξηγείς γιατί γράφεται έτσι, αν του πεις ότι είναι η χαρά, έχει αλφα μέσα. Δεν μπορείς να το γράψεις με εψιλόν το χαίρεται. Θέλω να πω, αυτά τα απλά πραγματάκια βοηθάνε πάρα πολύ και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Εκεί είναι το άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Εκεί είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο και πραγματικά πονάει η ψυχή μου γιατί είναι μεγάλα τα ποσοστά των παιδιών. Ταλαιπωρούνται οι γονείς, ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Δυσμαθία και δυσλεξία. Δυσορθογραφία, δυσγραφία. Ποια δυσγραφία, αφού δεν έχουν ασκηθεί. Γι' αυτό βγάλαμε το βιβλίο της καλλιγραφίας. Δηλαδή να αρχίσει το παιδί μέσα σε κανονικό τετράγραμμο, να νιώσει τις αποστάσεις, να αρθεί τα γράμματα. Μετά πάει για δυσγραφία δηλαδή μετά, αφού δεν έχουν ασκηθεί. Δυσορθογραφία, ποια δυσορθογραφία, αφού δεν έχει διδαχθεί ορθογραφία. Υπάρχουν όλες όλα τα αποτελέσματα και οι κρίσεις πραγμάτων τα οποία δεν έχεις διδαχθεί, αλλά... Αφού δεν έχουν διδαχθεί και μετά έρχεται η βούλα. Αλλά τα φέρεις. Ναι, τα βλέπεις σήμερα σαν ασθένειες. Δηλαδή, είναι βλέπεις κρίμα, σαν συμπτώματα, είναι κρίμα τα βλέπεις όμως, να γιατί καταγράφονται. Τα παιδιά όμως αυτό είναι βάρος για τα παιδιά. Δηλαδή πάμε στη βούλα να πούμε ότι έχεις δυσορθογραφία αφού δεν έχεις διδάξει ορθογραφία ποτέ. Αυτό είναι μια παπαγαλία. Πέντε λέξεις κάθε μέρα, αλλά ασύνδετες λέξεις, όχι με οικογένειες. Και όχι μόνο, αλλά προϊόν όλων αυτών που συζητάμε είναι και αυτό που είναι πια πάρα πολύ διαδεδομένο, η διάσπαση προσοχής. Και αυτό, πώς θα προσέξει. Μπορεί να υπάρξει, μπορεί να υπάρχει όντως, μπορεί να μην υπάρχει, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ και με το πώς. Τι επαφή και δεν τι συνδέσεις κάνει. Ναι, δεν δίνει κίνητρο να σκεφτεί, γιατί είναι αυτό το είπαμε, το παπαγαλία. Φωτογραφία. Οπότε, ενώ το άλλο σε αναγκάζει να συγκεντρωθείς, όλα αυτά, το να γράψω προσεκτικά καθαρά, μετά να έρθει ο τόνος, δηλαδή για να βάλω οξία ή βαρία, θέλει προσοχή. Να πήγες και στη βαρία και λες, εντάξει. Τη λατρεύουν τη βαρία οι μαθητές μας. Ναι. Γιατί λέμε, όταν ανεβαίνει η φωνή, δεν μπορεί να ανεβαίνει, κάποτε θα κατεβαίνει. Δηλαδή, το χαίρονται, γιατί έχει μια λογική κι αυτό. Δεν μπορεί, άμα το πεις την οξία μόνο, δεν έχει λογική. Όλο ανεβαίνει. Όλο ανεβαίνει.
Ανεβαίνει, χαμηλώνει. Πότε χαμηλώνει στο τέλος της λέξης, δεν είναι και δύσκολο. Αφού τελειώνει, εκεί που τελειώνει η λέξη, δεν θα χαμηλώνει η φωνή. Θα τσιρίζω. Τέτοια απλά πράγματα λογικά και μαγεύονται και χαίρονται και το θυμούνται, αλλά απαιτεί και προσοχή όμως. Εδώ είναι αρχή της λέξης, παραλίγους, ανεβαίνει. Εδώ είναι λίγους, θα χαμηλώνει. Και θέλω να πω, όλα δένουν και το χαίρονται και νιώθουν ικανοποιημένα, ούτε έχουν τίποτα να μάθουν στο σπίτι. Και έτσι είναι και πιο εμφανές, εάν τελικά υπάρχει θέμα, όντως. Τότε φαίνεται. Το λέμε αυτό και επιμένει και ο κρατερός, γιατί οι γονείς τρομάζουν σήμερα. Γιατί του λένε το παιδί σου είναι δυσλεκτικό. Το παιδί σου δεν μαθαίνει. Το παιδί σου δεν είναι. Είναι το πρώτο. Μαθησιακές δυσκολίες και διάσπαση προσοχής είναι αυτό που ακούς 8 στις 10. Έτσι, γι' αυτό. Αλλά προκύπτει από το σχολείο, δυστυχώς. Προκύπτει από το να μάθουμε να γράφουμε. Ναι. Δεν είναι μαθησιακές δυσκολίες. Κάποιοι και συμφωνώ το λένε σχολικές δυσκολίες. Το σχολείο τη γεννάει δηλαδή. Αυτές τις δυσκολίες. Κρίμα, τα έχουμε πει και σε συνέδρια. Έχουν γίνει, όχι σε διδακτορικό επίπεδο στην Ελλάδα, σε μεταπτυχιακό όμως πάλι φιλόλογος, έτσι, συνεργάτης Αγγελική Στάθη έκανε στο διδακτορικό της, δούλεψε με αυτό το θέμα και έδειξε ότι κάτι βλέπουμε, πρέπει να μελετηθεί, να γίνει και ένα διδακτορικό, να δούμε πλέον τα αρχαία σε μαθησιακές. Εγώ το ερεύνησα σε κανονικές, έτσι, συνθήκες. Να το δούμε πώς λειτουργεί σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Να πούμε εκείνο τον ωραίο πίνακα που έχεις στο διδακτορικό σου μέσα για τα κέντρα του εγκεφάλου. Που... Αυτό ναι, θα ναι. Το δείξουμε. Αυτό, ναι, αυτό το... δείχνει πώς ενεργοποιούνται αυτό διαφορετικά γράψουμε. Κέντρα. Όταν δηλαδή ακούσω μία λέξη, είναι άλλο. Όταν την ετοιμολογώ, άλλο κέντρο. Ναι. Όταν ακούσω. Αλλά τι να ακούσω όμως. Είναι σημαντικό όταν είναι μουσική η λέξη. Γι' αυτό οι αρχαίοι επέμεναν. Η γλώσσα ελληνική είναι μουσική. Οι λέξεις στο σχηματισμό τους ελληνικές είναι μουσικές. Δηλαδή το κακό ήχο το αποπέμπουνε. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε, ας πούμε, θεθωρακισμένα. Αλλά είναι κακό ήχο. Είναι δύο θήτα μαζί, δύο δασαία. Και έρχεται τώρα αυτό που λέγαμε γραμματική τέχνη και σου λέει, δεν θα το λέμε θεθωρακισμένα. Θα γίνεται ανομοίωση των δύο δασαίων και θα το λέμε τεθωρακισμένα. Δηλαδή, σε άλλη γλώσσα δεν το βλέπεις. Βλέπετε, όπως σχηματιστεί μια λέξη, είναι θεθωρακισμένα, θεθωρακισμένα. Είναι, ξέρω εγώ, φεφύτευκα. Όχι, έρχεται μετά άλλος κανόνας μουσικός αυτός. Θέλω να πω, η λέξη, να ακούσεις, αλλά έβηχε η λέξη. Οπότε γι' αυτό και δεν είχαμε και τα διπλά σύμφωνα. Έτσι, μπου, δεν έχουν μπουντουγκού, δεν έχουν. Δεν υπήρχε, έτσι, γι' αυτό λέω. Κακό είχα, κακό συνδυασμό. Η γραμματική ουσιαστικά είναι μουσικοί κανόνες. Αν τους δει κανείς, δεν είναι αυτά που μαθαίναμε. Και το μακρό προβραχαίος περισπάτιο που λέμε είναι ένας μουσικός κανόνας. Ένα μακρό με ένα βραχή, όταν μεταβαίνει η φωνή από μακρό σε βραχή, θα κάνει αυτό το σπάσιμο τέλος πάντων. Οπότε αυτό το σπάσιμο που κάνεις με το χέρι σου είναι το σχήμα της περισπομένης. Είναι αυτή η περισπομένη. Και καθώς πρέπει η φωνή, ξαναλέω, να πάει από μακρό φωνή σε βραχή, δηλαδή κάνει ένα σπάσιμο. Ναι, εγώ το λέω και... Ένα σχηματισμό. Κάνει φωνή ένα κυματισμό. Το λέμε και με τον κρατερό και για τους ηθοποιούς, τα κείμενα που πρέπει να δίνουν στους ηθοποιούς πρέπει να είναι σε πολυτονικό. Έτσι, πρέπει να είναι σε πολυτονικό κανονικά. Έτσι, να για δουν να μπορεί που ανεβαίνει να φωνή, άνθρωπος... σπάει φωνή. Όχι, όχι, για να μπορεί να ξέρει, για να μπορεί να... κάτσει να ξαναδιαβάσει για να ξαναμάθει ή να θυμηθεί, μάλλον να ξαναθυμηθεί και να μάθει ότι δεν ήξερε, για να αρχίσει να διαβάζει. Ναι, πολυτονικό, χαίρετε. Πολυτονικό, εμείς, εγώ το έχω προλάβει μέχρι την Δία, μέχρι την Πέμπτη Δημοτικού. Ναι. Δία. Και είμαι το 71 γεννηθής. Ο Ηλίτης λέει, πρόσεξε να προφέρεις καθαρά τη λέξη θάλασσα για να γυαλίζουν μέσα της όλα της τα αδελφίνια. Έτσι. Άμα το προφέρεις καθαρά, δεν είναι τα τρία αυτά αλφα δεν είναι ίδια. Και έχουν τι είναι, βραχή, μακρό, βραχή. Κάνει αυτόν τον κυματισμό, βραχή, μακρό και ξανά βραχή. Και τώρα κοίταξε να δεις τώρα, το μακρύ βραχό είναι και τρίχρονος μουσικά ρυθμός. Άρα... που πρέπει να το βάλουμε και μέσα σε τρία τετάρτα. Αυτό που λέγαμε και στα... Άρα η λέξη, γι' αυτό λέω, είναι μουσικές οι αρχές. Γι' αυτό λέμε το έβηχο να ακούσω. Μια ελληνική λέξη. Έλεγες, ενεργοποιείται. Λοιπόν, σε διαφορετικό σημείο του κεφάλου. Ακούγοντας τη λέξη. Ακούμε όταν την επεξεργαζόμαστε. Τώρα, όταν ετοιμολογείς τη λέξη αυτή, τι σημαίνει θάλασσα, αυτό το θα, δηλαδή να αρχίσω να ετοιμολογώ. Άλλο κέντρο ετοιμολογεί. Όταν την προφέρω να πω τη λέξη θάλασσα, ειδικά όταν είναι και μουσική, γι' αυτό λέμε, θα πει άλλος, ωραία, δεν λέω θάλασσα, λέω, ξέρω, αγγλικά, ξέρω εγώ, εσύ. Είναι η μουσικότητα που θα χάσεις. Όταν λοιπόν την προφέρεις άλλο, και όταν, είπαμε, όταν την ακούς,
Όταν την σκέπτεσαι, την επεξεργάζεσαι και όταν την προφέρεις. Είναι άλλο και εκφέρεις. Τρία διαφορετικά κέντρα. Τρία λοιπόν διαφορετικά κέντρα λειτουργούν για να πεις σωστά την ελληνική γλώσσα. Για να την πεις χαρούμενα, να την πεις με χαρά, να την πεις όπως... Σωστά, μουσικά, αρμονικά. Μουσικά. Να αποδώσεις τη μουσική της. Η μουσική είναι το παν, γιατί επηρεάζει και τα δύο κέντρα, και δεξί και αριστερό. Σφαίριο. Και σε αυτά είναι. Οπότε και η τόνη που λέγαμε, ωστόσο, η σωστή λέξη δεν είναι τονισμός. Προσοδεία το λένε οι αρχαίοι. Προσοδεία. Προσοδεία είναι προς και οδή, δηλαδή να τραγουδήσω τη λέξη. Το πολυτονικό που λέμε εμείς ουσιαστικά δεν είναι απλώς να υψώσω τη φωνή, είναι να τραγουδήσω τις λέξεις. Άρα η οξία που λέγαμε, η βαρία, μέσα στην προσοδεία είναι και τα μακρά και βραχαία, να αποδώσω δηλαδή και τη σωστή διάρκεια. Αν το επιτύχω αυτό και διάρκειες και τόνους, τότε γίνεται τραγούδι. Μετά το ότι παίρνετε τη λέξη εσείς οι ηθοποιοί, εμείς είναι να τη διδάξουμε οι τραγουδιστές, εμείς είναι να διδάξουμε αυτά και να την πάρετε. Έτσι, αυτό είναι το τέλειο. Έτσι έπρεπε να γίνεται. Ως δάσκαλοι δεν έχουμε, που θα έπρεπε και οι δάσκαλοι όλοι, να έχουμε περάσει και εμείς και από ορθοφωνία και από μουσική παιδεία υποχρεωτικά για να τα μεταφέρουμε στα παιδιά. Και μετά αυτό και θα προχωρούσε τέλεια. Αλλά για φαντάσου, ας πούμε, ένας ηθοποιός που θα πάρει ένα κείμενο αξιολόγου, δηλαδή που θα πρέπει να γίνει μια. Παπαδιαμάντη, τέτοια. Πρέπει να είναι τέτοια κείμενα. Όχι, μια αρχαία τραγωδία. Ναι, αρχαία ακόμα καλύτερα, βέβαια. Άμα δει το κείμενο και τις λέξεις, πώς θα το πει, δηλαδή. Πώς θα πει το ωμέγα και το όμικρον, που είναι διαφορετικά ο, ας πούμε. Κατάλαβες τι να πω. Θέλει δουλειά πάνω σε αυτό. Έτσι. Θέλει δουλίτσα πάνω, θέλει δουλίτσα πάνω σε αυτό. Ξεκινάμε τη γραμματική τέχνη που είπαμε, να τα κατανοήσω και σιγά σιγά να τα αρθρώσω και σιγά σιγά να δουλευτούν αυτά. Το θέμα είναι λοιπόν ότι θέλουμε τα παιδιά να τα ακούν από μικρή ηλικία. Είναι πολύ σημαντικό. Ποια θεωρείς ότι είναι η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει ένας γονιός να φέρνει το παιδί προς τα αρχαία εμείς, ελληνικά. Εντάξει, από τον ήπιο που μπορεί το παιδί να είναι σε μια ομάδα, μπορεί να συνεργαστεί, να ακούσει οδηγίες του δασκάλου. Γι' αυτό έχουμε γράψει και το ένα το βιβλίο των ήπιων προπαιδεία, ώστε να ξεκινήσουν από νήπιο είτε μέσα σε μια ομάδα ή ακόμα και οι γονείς. Δίνει ιδέες και στους γονείς πώς να ξεκινήσουν. Στον ήπιο, ας πούμε, πέρα, τι θα κάνει στο πρώτο δεύτερο μάθημα. Τι κάνουμε στα νήπια. Στα νήπια, οικογένειες λέξεων είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή θα μάθει λεξούλα ναύς. Και άμα ξέρει τη μία τη λεξούλα, μετά καταλαβαίνει τι θα πει ναύτης, γιατί τον λέμε ναύαρχο. Γιατί τον λέμε, λέμε ναυτικός, ναυμαχία. Μπορεί να ετοιμολογήσει από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή ετοιμολογούν, δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο. Ετοιμολογούν, παιδί, βέβαια. Δεν χρειάζεται να μάθει να γράφει. Δηλαδή προφορικά είναι αυτό που λέμε οικογένειες λέξεων που οργανώνει το νοητικό λεξικό. Ας πούμε τη λέξη λεξιλόγιο έχει από 2 χρονών το παιδί. Τη λέξη ναύς δεν τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Αλλά δεν βλέπεις ένα πλοίο και λέει δυναμία ναύς. Έτσι, ούτε αλλά... τη λέξη είδωρ, αλλά λες υδραυλικός. Αυτό είναι. Το δηλαδή αυτό ουσιαστικά είναι αυτό είναι που δείχνουμε ότι γνωρίζοντας τη μία λέξη, μετά οργανώνεται στο νοητικό πλέον λεξικό. Στον εγκέφαλό του, στο μυαλό του και αναλύει και μόνο του, αν ακούσει μία λεξούλα, θα μπορέσει να την εξηγήσει και έχουμε πολύ πλούσιο οργανωμένο λεξιλόγιο και πλούσιο. Δηλαδή σε αυτή την ηλικία που έχουμε αυτή την έκρηξη λεξιλογίου, μέσω αυτού του τρόπου τώρα της ετυμολογίας, οργανώνεις αυτό το λεξιλόγιο στον εγκέφαλό του και το εμπλουτίζεις. Και γιατί σου μαθαίνει και πάρα πολύ ωραίες λέξεις. Και φτιάχνει εκείνο το παιδί εκείνη τη στιγμή που νομίζει ότι. Αρχίζει, συνθέτει, αναλύει, ρωτάει. Είναι πολύ σημαντικό η απορία, να καλλιεργήσουμε την απορία σε αυτήν την ηλικία. Γιατί πάει μετά και ρωτάει, μαμά, γιατί το λένε αυτό. Ακούει μία λεξούλα μετά, την αναλύει μόνο του ή ρωτάει. Λέει να μπει σε αυτή τη διαδικασία από πολύ μικρό τη ετυμολογία. Να μην πάμε στο γυμνάσιο. Τώρα, μόλις ακούσει οτιδήποτε. Θα ακούσει, ξέρω εγώ, παραλία, θα ακούσει ύφαλο. Αρχίζει καζέ, γιατί έχει μάθει το υπό. Να ξεκινήσουμε από το υπό, οπότε όταν λέει υπόγειο, καταλαβαίνει γιατί το λένε υπόγειο. Γιατί το λέμε υποβρύχιο. Γιατί θα φορέσω τα υποδήματα. Ναι. Και ας μην έχει δει ποτέ υποβρύχιο στη όχι ζωή του. Ακούει. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό η ετυμολογία σε αυτή την ηλικία κάνει αυτό. Ξεκινάμε ναι με τις οικογένειες λέξεων. Η ετυμολογία κάνει τόσο μεγάλο καλό που μπορείς να ξέρεις τι σημαίνει μια λέξη που ακούς χωρίς ακόμα. Να ξέρεις. Χωρίς να ξέρεις. Χωρίς να την έχεις δει, γιατί την έχει αναλύσει. Ναι. Και πάει σε βάθος, και ξέρει. Έχει βάλει σε λειτουργία το μυαλό σου με έναν άλλο τρόπο. Οπότε μετά τα πράγματα γίνονται. Μετά επιλέγει και ωραίες λέξεις, γιατί έχουμε τα παπούτσια, έχουμε και τα υποδήματα. Αλλά το πρόβλημα είναι στη μουσική που λέγαμε. Ότι το παπούτσια είναι κακό ήχο. Το υποδήματα έχει και νόημα και έχει την μουσική που θέλουμε. Η μουσική επηρεάζει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Όλες οι έρευνες το δείχνουν αμέσως. Δηλαδή, οτιδήποτε έχει μουσική. Πόσο μάλλον μια γλώσσα που είναι μέσα της η μουσική. Είναι εντυπωσιακό πώς. Αυτό είναι μια
μια συζήτηση. Κάνουμε χρόνια. 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 Γι' αυτό γελάει με το προτερό, το κατάλαβε. Είναι πως υπάρχουν πράγματα που όλοι μας έχουμε, ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει αποδεχτεί ως πάρα πολύ χρήσιμα, όπως είναι η μουσική. Όπως όσοι άνθρωποι έχουμε την τύχη να έχουμε γίνει γονείς, είναι σίγουρο ότι στην περίοδο της εγκυμοσύνης κάποιος κάπου κάποτε έχει πει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούει η μαμά καλή μουσική, κλασική μουσική κτλ. Και σίγουρα θα έχουν γίνει μια-δυο ερωτήσεις παραπάνω, μα γιατί, ας πούμε, αυτή, γιατί, τι κάνει καλό που κάνει καλό, ναι. Και θα έχουν υποθεί κάποια πράγματα. Ενώ λοιπόν έχουμε σε διάφορες φάσεις της ζωής μας έχουμε αποδεχτεί πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη της μουσικής στη ζωή μας, έχοντας μια γλώσσα που είναι μουσική. Είναι μουσική, την πετάμε στα σκουπίδια. Όχι, ναι. Δεν το μάθαμε ότι είναι εγώ μουσική. Εγώ προσωπικά δεν το άκουσα ποτέ. Εννοώ όταν ήταν η ώρα. Ναι, γι' αυτό δηλαδή, λέω, γιατί σας λέω, φαίνεται... Μετά τα 30 μου, ας πούμε, ή μετά όταν τα 25 ήταν, δεν το ξέρουν οι δάσκαλοι, δεν το διδάσκουν, δεν διδάξουν μέσα τη γλώσσα είναι και στο παιδαγωγικό δηλαδή τα βιβλία. Οι δάσκαλοι πάνε να διδάξουν, δεν τους έχει πει ποτέ. Τα ίδια, έτσι, και τα βιβλία, αλλά δεν έχει πει ποτέ και κανείς το δάσκαλο ότι πας να διδάξεις μία υπέροχη γλώσσα. Μία τέχνη. Μία τέχνη, μία μουσική γλώσσα που δεν είναι τυχαία όμως. Έχουν φροντίσει, δηλαδή βλέπουμε στα κείμενα να λένε. Σας λέω, λέξεις ευανάπνευστος, οδηγία. Η λέξη δηλαδή, γι' αυτό μιλάει ο Πλάτων για έναν ονοματουργό. Αυτός δηλαδή, μιλάει για ονοματουργό, δηλαδή κάποιος που ήξερε έπλασε τις λέξεις. Τώρα εδώ μεγάλη κουβέντα αυτή. Έστω, ας είναι και μίμηση περιβάλλοντος. Το ένα είναι μίμηση, γλωσσογονία τώρα, εντάξει. Μίμηση, αλλά είμαστε τυχεροί όμως γιατί ζούμε σε ένα ωραίο περιβάλλον. Δηλαδή η ελληνική πλάστηκε μέσα σε εύηκο περιβάλλον. Έχουμε τα ριάκια, τα ποτάμια, τη θάλασσα, τον αέρα, όλα είναι ήπια. Πόσες λέξεις έχουμε για τη θάλασσα? Η δασκάλα μια ύμνηστη, η Άννα Τζιροπούλου, είχε μετρήσει 17 είχε στο βιβλίο της και στο άλλο τον Έλληνα λόγο είχε βάλει περισσότερες. Πάνω από 20. 20 λέξεις περίπου για τη θάλασσα. Για τη θάλασσα. Δεν θέλανε να μας παιδέψουν. Το εντυπωσιακό για το ρήμα, για το βλέπω. Για το βλέπω πόσα. 40-50. 45 ρήματα για το βλέπω. Μόνο για το βλέπω. Και δεν... Η ακρίβεια, γιατί δεν είπαμε για τον πλούτο και τη μουσική της γλώσσας, δεν είπαμε για την ακρίβεια. Με πόσους τρόπους βλέπω. Και πώς βλέπω. Και δεν έβαλε και του Καζαντζάκη μέσα, ο οποίος λέει στο Ζορμπά, τον ταυροκοίταξε. Τον ταυροκοίταξε. Και... Τον ταυροκοίταξε. Κοίτα τι ήθελε να πει. Τον, δηλαδή, σαν τάφος. Σαν μενόμενος, του κόψε την ανάσα με το βλέμμα του. Αυτό που θα ήθελε να το πει σε είναι δύο ακρίβεια, προτάσεις. Είναι ακρίβεια, είναι πλούτος, αυτό λέμε, γι' αυτό λέμε ανήγιονους. Οπότε τι λέγαμε, ναι, λέξεις ευανάπνευστος, λέξεις ευμνημόνευτος. Δεν είπαμε για τη μνήμη μουσική, λοιπόν, εκτός του ότι ξεκουράζει, μαγεύει και όλα αυτά, ενισχύει τη μνήμη. Αν η λέξη είναι σωστά πλασμένη, θα τη θυμάσαι. Πόσο μάλλον όταν ακούμε κείμενα. Βλέπετε, ακούμε πολλά και τα ξεχνάμε. Την άλλη μέρα, δεν ξέρουμε πέρυσι τι ακούσαμε, χθες τι ακούσαμε στο ραδιόφωνο. Είχαν καταλάβει και αυτό και επέμεναν στη μουσικότητα. Σας λέω, δεν θα πει. Είναι πλασμένες έτσι λέξεις, είναι η γραμματική τέχνη από πίσω που είναι μουσικοί κανόνες και σου λέει λέξεις ευμνημόνευτος. Έρχεται μετά γιατί μνημονεύεις και δεν αποτυπώνεις. Και έρχεται μετά και η γραφή για να ενισχύσει όλα να γράψει, αυτά, ώστε έτσι. Με αυτούς τους τρεις διαφορετικούς τρόπους εντυπώνοντας να έχεις την... και ασκείται ο εγκέφαλος και καταλάβει γιατί λέμε δυναμώνει. Την εκπομπή μας η τέχνη σώζει η τέχνη ζωές. Σώζει. Απλώς να βοηθήσουμε λίγο τους γονείς να μην ξεκινάνε ξαναλέω ανάποδα. Αυτά τα μικρά γύρω τους, οι όμορφες λέξεις θα πει η μητέρα από μικρή ηλικία στο παιδί. Να του πει όμορφες λέξεις, χωρίς πολλά μπουντουγκού. Γιατί έχουμε, ας πούμε, το ρήμα κάνω, έχει εξαφανίσει όλα τα ρήματα. Όποιο παιδικό βιβλίο και να πάρετε, έχει όλο κάνω. Δεν έχει παρασκευάζω, δημιουργώ, κατασκευάζω, υπάρχουν, έχουμε τόσα ρήματα. Όλα τα κάνουμε. Από κάνω, ξέρω, ό,τι σκεφτείτε. Οπότε είναι πολύ φτωχό το... Ναι, μετά από κάμε. Θέλω να πω πολύ φτωχό λεξιλόγιο. Με ένα κάνω τα λέμε όλα. Έχουμε χάσει πάρα πολλά ρήματα. Τα έχω βάλει μαζέψει εδώ σε μια άσκηση. Θα δείτε πώς έχει. Λοιπόν, άρα να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη γλώσσα που είναι το πρώτο που η μητέρα με το παιδί, η μητρική γλώσσα που λέμε. Έτσι, η μητέρα με το παιδί δένεται. Να φροντίσει λοιπόν τη γλώσσα όσο μπορεί πιο πλούσια. Εγώ του άλλαζα και τα παιδικά που του αγόρεζα, του τα άλλαζα τι λεξούλε. Όπου έβλεπα το κάνω, έβαζα όλα τα άλλα. Να τα βρω εδώ πέρα από μια λίστα. Τώρα, λοιπόν. Ξέρω, σκεφτούμε πόσο σημαντικό. Είναι και πόσο χωρίς δεν το ξέρουμε, από γενιά σε γενιά πάει αυτό. Δηλαδή δεν μας είπε ποτέ κανείς, κάνε αυτό με το παιδί σου ή πρόσεξε εκείνο. Τις λεξούλες.
οι λεξούλες και τα τραγούδια. Τα τραγούδια είναι πλούτος, τα ανανορίσματα, βέβαια. Τι θα ακούσει το παιδί κατευθείαν, τη μουσική των μεγάλων, πρέπει να δούμε, ναι, τι πλούτος ήταν τα ανανορίσματα, τα ποίηματα. Δεν διαβάζουν ποίηση. Θα πάει το παιδί, ας πούμε, μόνο εικαστικά. Άλλο το εικαστικό, η γλώσσα είναι το πρώτο. Κατευθείαν στον εγκέφαλο, δηλαδή πρέπει να δώσουν. Τα δημοτικά τραγούδια. Ναι, αλλά θέλω να πω πώς θα έρθει το παιδί σε επαφή με τη γλώσσα. Μετά λέει, δεν διαβάζει. Από μικρή ηλικία, όσο το έχουμε ακόμα στην αγκαλιά μας, ποιήσει. Τραγούδια, ναι. Ανουρίσματα, τα δημοτικά, ποιηματάκια. Πρέπει να ξαναμπεί ποιήσει, δηλαδή, στη ζωή των παιδιών. Όταν ο δεν είναι μόνο η εικόνα. Ναι, μια και λέμε για τέχνες, γι' αυτό να ξεκαθαρίσουμε λίγο τους γονείς, συγγνώμη, τις τέχνες, ξαναλέω. Δεν είναι μόνο η. Να πάμε με μια σειρά ή δυνατόν. Όταν αποφάσισε να στείλει ανθρώπους στην Ελλάδα να έρθουν για να καταγράψουν το δημοτικό τραγούδι που ήταν ακατάγραφο, απλώς το έλεγε ο λαός μας και τραγούδαγε και δεν είχε μπει σε λογική να το γράψει. Και έκανε τα φιλολογικά σαλόνια στη Γερμανία και του είχαν φέρει κάποιοι Έλληνες και προσπαθούσε να τα μεταφράσει στα γερμανικά να δει την. Ποιος λαός μπορεί να γράψει ένα ποίημα στο οποίο να λέει ότι ο αητός συνομιλεί με το κομμένο κεφάλι ενός κλέφτη. Αυτό δεν μεταφράζεται, δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πω, γιατί δεν το έχω στην όλη μου τη λογοτεχνική κουλτούρα. Ό,τι έχω γράψει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πώς θα το πω εγώ στα γερμανικά. Ούτε να το αποδώσω, δεν μπορώ να το αποδώσω. Ναι. Καταλάβες. Αυτές οι εικόνες έτσι πρέπει, έτσι καλλιεργούν την ψυχή, έρχονται ελληνικές εικόνες, μέσα από αυτό ελληνικές αξίες, κάνει εικόνα. Έχει τρεις λέξεις. Η ποίηση πρέπει πάρα πολύ. Η ποίηση. Εμείς στη σχολή παρατηρήσαμε, ξεκίνησαμε τα αρχαία ελληνικά γιατί η γλώσσα είναι το πρώτο. Όσο περνούσαν τα χρόνια, βλέπαμε μία έλλειψη στα παιδιά. Οπότε μπήκε η καλλιγραφία. Γιατί ξαναλέω, από τα γράμματα. Είναι η λεπτή, η κινητικότητα, είναι η ομορφιά, το κάλος. Είναι η καθημερινότητά του αυτό που γράφει. Είναι ο χαρακτήρας του, το πώς θα γράψει. Μετά βάλαμε και την ποίηση. Γιατί τα παιδιά έρχονταν, δεν μπορούσαν να πούν ούτε ένα ποίημα. Δηλαδή, μέσα στο μυαλό τους, ένα ποιηματάκι, ό,τι να είναι. Πες μου ένα ποίημα, δεν μπορούσαν να πούν ένα ποιητή. Δεν ακούνε ποίηση, δεν διαβάζουν ποίηση. Είναι αυτό που λέμε πολυμάθεια, αλλά χάνουμε τα βασικά. Οι αρχαίοι λοιπόν είχαν πρώτο την άσκηση της μνήμης. Για να τα μαζέψουμε. Είχαμε πει τη μουσική οπωσδήποτε. Είπαμε γραμματική τέχνη, θα έρθει η τέχνη των γραμμάτων και άσκηση της μνήμης. Πώς γίνεται η άσκηση της μνήμης? Απομνημόνευαν πάρα πολύ ποίηση, μύθους και εκεί κάνουν ένα λάθος οι γονείς, και όχι μόνο οι γονείς. Θεωρούν, κατηγορήθηκε παπαγαλία. Δεν μιλάμε για παπαγαλία, μιλάμε για άσκηση μνήμης, απομνημόνευση. Το να μάθω ένα ποίημα δεν είναι παπαγαλία. Εσωτερικεύω. Είχε όμως δοσμένους όλους τους μηχανισμούς για να μπορείς να το απομνημονεύσεις το ποίημα. Ναι. Γιατί είναι τελείως άλλο πράγμα. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, είναι άλλη διαδρομή. Σου δίνονται ο τρόπος πώς να αρχίσεις να μάθεις, να σκέφτεσαι για να μπορείς να απομνημονεύσεις. Να απομνημονεύσεις τα μικρά. Δεν είναι ξαφνικά. Πάρ' το και μάθε το. Μάθε το. Εκεί νομίζω ότι γι' αυτό ξεκινάμε και με ποιήση. Γιατί η ποιήση σε μαγεύει. Δεν είναι να μάθει ένα πεζό λόγο τώρα, ένα βιβλίο σχολικό. Το θέμα είναι να ξεκινήσει με κάτι όμορφο που σε μαγεύει. Έχει το ρυθμό, την ομορφιά. Από ενδιαφέρον, με τι ποίηματα μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδάκι? Εμείς στην ποιήση ξεκινούσαμε με πολύ απλά τους παραδοσιακούς. Ο Δροσίνης έχει τόσο ωραίες εικόνες. Η βάρκα, το ποτάμι, η θάλασσα, θέλω να πω τέτοιοι. Η βασική, η πολύ απλή. Ξεχνάμε. Σπεράντζας. Πολέμης, Σπεράντζας. Βυζινό. Μετά φτάσαμε, πήγαμε σε Βυζινό, Παλαμά προς το τέλος. Δηλαδή, κάναμε έναν κύκλο 3 χρόνια. Ξεκινήσαμε με αυτά. Πολέμης, Σπεράντζας. Για τον μεγάλο Δροσίνη, τον οποίο τον Δροσίνης, λίγο... έχει πολλά έτσι. Ήταν κάποτε υποψήφιος για Νόμπελ. Να περάσει από την Ελλάδα, να εγκριθεί και ήταν αυτός βέβαια στο παγκάκι, καθόταν εκεί πέρα και γινόταν η κρίση. Και τρέχει ένας μαθητής του να του πει τη χαρά, ότι δάσκαλε, ξέρεις, αποφασίσανε να είσαι σε αυτούς που θα προτείνουν για τον Νόμπελ η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Πες μου τώρα που ερχόσουν εδώ, στάξει κανένα παγκάκι, ήταν κανένας νέος και έλεγε στην κοπελιά του ένα ποίημα μου. Ένα ποίημα μου. Αυτό είναι πιο μεγάλο από αυτό που μου είπες. Τι ήθελε λοιπόν ο άνθρωπος? Να φτάσει έτσι η τέχνη του, να φτάσει η ποίησή του κάτω στο λαό, στον κόσμο. Πάντως να ξέρετε, τα παιδιά μαγεύονται με την ποίηση. Τα δικά μου έχουν φτάσει την Τετάρτη Δημοτικού, στο σχολείο. Ποίηση έχουν διαβάσει 2-3 ποίηματα γνώστων.
Έναν ελίτη, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε κατευθείαν στον ελίτη. Να ξεκινήσει από τα απλά. Τα πάνε από το δημοτικό κατευθείαν στον ελίτη. Πρέπει να πάνε να μαγευτούν με αυτά που καταλαβαίνουν, αυτά που είναι ο κόσμος, να αγαπήσουν και τον κόσμο γύρω τους. Δηλαδή μέσα από αυτά η αμυγδαλιά, αυτά τα απλά, να αγαπήσουν τον κόσμο. Και μετά να πάμε στα πιο, ξέρω, στο συμβολισμό. Πας κατευθείαν στο συμβολισμό. Γι' αυτό λέμε: ποια είναι τα αναγκαία τελικά να διδάξουμε στις μικρές ηλικίες. Βρήκα το κάνω. Βρήκα. Λοιπόν, κάνω αγγλικά, κάνω ανασκαφές, κάνω μνημόσυνο, κάνω ομάδα, κάνω θεραπεία, κάνω τον άρρωστο, κάνω όλα, κάνω διάλογο. Και λέει: προκαλώ, συγκαλώ, συγκροτώ, συνιστώ, συντάσσω, διεξάγω, τελώ, υποβάλλω. Να πω όλα. Όλα. Θα ξανακουστώ σε ελληνική γλώσσα. Να σε σίγουρο. Δεν κάνω αγγλικά. Ή διδάσκομαι ή μαθαίνω τι να πει κάνω αγγλικά. Ναι. Πόσες φορές μπερδευόμαστε. Λέω και μου λέει κάνω αγγλικά και εννοεί ότι διδάσκει. Πώς να καταλάβω ότι διδάσκει. Δεν συνεννοείσαι. Θέλω να πω, χάνεται η ακρίβεια, χάνονται πολλά. Ο πλούτος λοιπόν. Άρα αυτό λέμε, να ξεκινήσουμε, μην αφήνουμε τη γλώσσα, ειδικά την ελληνική γλώσσα. Το κάλος, όπου μπορούμε στα παιδιά να καλλιεργηθεί αυτό το κάλος, μέσα από την ποίηση, μέσα να είναι φιλόκαλα, τους μύθους μας, η ελληνική μυθολογία είναι τεράστιος πλούτος και αυτό πάλι δεν το διδάσκω. Και μετά σιγά σιγά να πάμε και σε όλες τις άλλες τέχνες που σώζουν, όπως είπατε, τη ζωή. Εγώ θα πάρω όλα αυτά τα πακέτο. Έχει να διαβάσει το βράδυ. Θα να διαβάσω εγώ πρώτα και μετά, και μετά να πάρω τα παιδάκια μου να κάτσουμε. Τις λεξούλες, όμορφες λέξεις, να τις χαρούν. Είναι, κάθε λέξη είναι ένα μάθημα. Ξαναλέω, όταν αυτό το απειρόκαλο σε μένα μου έχει μείνει και αυτό στο νου. Δεν έχουν πείρα το ωραίο τα παιδιά. Και είναι άγρια λέξη. Και μετά μιλάνε για βία και για bullying, αφού δεν έχουν μάθει το ωραίο. Δεν το βλέπουν. Βιώνουν βίαιες εικόνες. Ασχήμια. Και μ' άρεσε η φράση του Καστοριάδη που λέει: όταν δεν σε ενοχλεί ασχήμια γύρω σου, έχεις ήδη γίνει μέρος της. Έχεις γίνει ήδη μέρος της. Λοιπόν, Ειρήνη μου. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Πάρα πολύ. Ελπίζω να ήταν έτσι ωφέλιμα σε όσους θα μας ακούσουν. Είναι η βάση όλων των πραγμάτων που καθημερινά σκεφτόμαστε, που αναλογιζόμαστε, που προβληματιζόμαστε, που σκεφτόμαστε, που ελπίζουμε. Γιατί. Γι' αυτό τα λέμε. Αν δεν υπάρξει αυτή η καλή έναρξη, μετά. Τρέχει κανείς, όπως εγώ, όπως πολλοί άλλοι, όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον, τρέχουμε να καλύψουμε κενά, να βρούμε έναν τρόπο. Και δυστυχώς, και αυτό είναι που νομίζω λέμε όλοι οι γονείς στα παιδιά μας, που είναι μικρά ακόμα, ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που είναι σημαντικό να διαθέσει κανείς τον χρόνο να τα κάνει την ώρα που είναι να γίνει. Γιατί μετά, όση αγάπη και να έχεις, όσο καλή διάθεση και να έχεις, είναι ο τρόπος της ζωής μας τέτοιος που δεν θα έχεις δυστυχώς εύκολα την ίδια διαθεσιμότητα του χρόνου. Οπότε, εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη δική σου διαθεσιμότητα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το έργο μου, το υπέροχο που κάνεις και με αυτή την συνέπεια και με αυτή την αγάπη και με αυτή τη χαρά και με αυτή τη μεταδοτικότητα που έχεις. Και πραγματικά, εγώ αυτά θα τα ψάξω να τα πάρω. Και από ό,τι είδες μόλις είχαμε πει ότι θα είναι η Ειρήνη εδώ πέρα, έχουν έρθει και οι μαθητές της. Δεν ήθελα να το σχολιάσω. Έχουν έρθει οι μαθητές της εδώ πέρα. Για να τη δούνε μετά από πόσα χρόνια, να την ακούσουν. Και μας λέγανε όλοι ότι θυμούνται ακόμα μέχρι τώρα πώς τους έλεγες για τις λέξεις της. Λέξεις, οικογένειες, παίζαμε τους μύθους, δεν ξεχνούνται οι μύθοι. Το παιχνίδι. Είναι όπως η λογιοδροσύνη. Ότι έχει επιτευχθεί. Έχει επιτευχθεί. Ελπίζω. Να είστε καλά. Με το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι.
πρόσωπο.